Παιδιά, πρέπει να υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη και δεν συμβαίνει είναι, συχνά όχι, σε παρουσιαστές πρώτης γραμμής. Θα ξεκινήσω από αυτό και να πάω στο Nomads να παρουσιάσω. Θα έφευγες από ένα late night για να πας στο Nomads. Ας πάρουμε ότι θα έχει late night ο Βασάλος. Ας το πάρω αυτό σαν είδηση. Αυτό εσύ κοροϊδεύεις και τα άλλα έρχεται η στιγμή. Έρχεται η στιγμή του late night. Θα φύγεις από εδώ. Τι, μαζί σου τα πάτα χρόνια μου. Α, εννοείς, θα στείλεις κάποια στιγμή. Εντάξει, θα κάτσουμε όσο θα κάτσουμε πάλι. Εντάξει, Κωνσταντίνε, κάτσε εδώ να ανοίξω τα φτερά μου, να απογαλακτιστείς. Έτσι, εμείς θα φάμε όλο το γλυμπό να σε αντρέψουμε. Και μετά θα πας αλλού να... Κατάλαβες. Θα μας τρως αλλού πίνεις και αλλού πας και το δίνεις. Η πρώτη καλεσμένη θα είσαι εσύ. Ωραία, ευχαριστώ. Σλουάρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά τον βοήθησε τον Γιώργο Λιάγκο τελικά η αναφορά του στον Αρναούτογλου. Η αλήθεια είναι πως Αρναούτογλου όχι. Α, εντάξει. Δεν βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί το πολύ το κυριαλέσιο το βαριέται και ο παπάς. Είναι μια λέει ο λαός. Είναι μια